Ώρα 0 και πάλι για το νοσοκομείο Ρεθύμνου εξαιτίας της έλλειψης αναισθησιολόγων που έχει ως συνέπεια την απίστευτη ταλαιπωρία των ασθενών την ώρα που οι γιατροί εξακολουθούν να δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή. Την περασμένη εβδομάδα σήμανε συναγερμό στο Ίδρυμα όταν έγινε γνωστό πως οι ασθενείς που έπρεπε να χειρουργηθούν από μία απλή κεσαρική έως ένα κάταγμα θα έπρεπε να διακομιστούν στα νοσοκομεία των Χανίων και του Ηρακλείου. Αυτό θορύβησε ιδιαίτερα την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με τη Λένα Μπορμπουδάκη να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη και να αποφασίζει πως τελικά όλα τα χειρουργεία θα γίνονται κανονικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Για να επιτευχθεί αυτό, επρόκειτο να αποσπαστούν στο Ρέθυμνο τουλάχιστον δύο αναισθησιολόγοι, ένας από το Παγνί και ένας από το νοσοκομείο Χανίων. Το χρονοδιάγραμμα έλεγε ότι αυτό θα γινόταν από τις 24 Αυγούστου, όμως μέχρι και σήμερα καμία απόσπαση δεν έχει γίνει. Ο Ρεθυμνιώτης σήμερα δεν μπορεί να βρει ένα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρία για τον παθολόγο. Θα χρειαστεί να περιμένει μήνες για άλλα εξωτερικά ιατρία ενδεχομένως. Δεν μπορεί να κάνει ένα απλό χειρουργείο στον τόπο του. Θα χρειαστεί ακόμα και σε επίγον χειρουργείο να διακομιστεί. Μέχρι στιγμής και για να μην παραμείνει ακάλυπτος από αναισθησιολόγους ένας ολόκληρος νομός, έρχεται μία δανεική αναισθησιολόγος από το Παγνί για να βοηθήσει τους δύο ρεθμιώτες συναδέλφους της, ενώ έχουν επίσης επιστρατευτεί και δύο ακόμα ιδιώτες γιατροί από Ηράκλειο και Χανιά που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με μπλοκάκι. Στα σχέδια της 7ης, είπε, είναι από την 1η Σεπτεμβρίου να γίνουν οι περίφημες αποσπάσεις αναισθησιολόγων από νοσοκομεία των όμορων ομών, παρά το ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι ενδεχομένως να μην πρόκειται τελικά για αποσπάσεις, αλλά για μετακινήσεις γιατρών. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η τελευταία προκήρυξη για την πρόσληψη δύο αναισθησιολόγων απέβει άγονη. Βιώνουμε μια κατάσταση λειτουργικής συγχώνευσης. Χρόνια τώρα αγωνιζόμαστε να εξασφαλίσουμε όχι μόνο τη διοικητική επάρκεια, αλλά και τη λειτουργική επάρκεια του νοσοκομείου. Το προκλητικό στην υπόθεση της υποστελέχωσης του Ρεθμιώτικου Νοσοκομείου είναι ότι κατά την τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στις 4 Ιουλίου είχε μιλήσει για ειδικές ρυθμίσεις που θα έκανε ώστε να στηριχθεί το Ίδρυμα. Όμως από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία απολύτως ρύθμιση. Νομίζω ότι χρήζει ειδικών ρυθμίσεων το νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπως και άλλα νοσοκομεία ενδεχομένως σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηριχθούν συγκεκριμένες ειδικότητες που είτε οριζοντίως είτε καθέτως έχουν προβλήματα. Δηλαδή, που προκυρήσονται οι θέσεις και παρόλο που προκυρήσονται οι θέσεις, δεν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον. Υπήρξαν για παράδειγμα προτάσεις ώστε όταν κάποιοι διαγωνισμοί προκηρύξεις βγουν άγονοι, να μπορούν να υπάρχουν αντίστοιχες μοριοδοτήσεις με κάποιες μεγαλύτερες βαθμίδες, έτσι ώστε να υπάρχει μια κινητροδότηση να μπορούν να καλυφθούν σε αυτές τις ειδικότητες. Παράλληλα αυτά, αυτό το οποίο όλοι είπαν είναι ότι κάποιες ειδικότητες, βλέπει αναισθησιολόγοι, είναι ένα πανελλαδικό φαινόμενο, δεν είναι μόνο τοπικό, το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες πάνω, ώστε να βρεθεί μια οριστική λύση όχι μόνο για το Ρέθυμνο, αλλά και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι τακτικά χειρουργεία έχουν να γίνουν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου το τελευταίο εξάμηνο, με τους ασθενείς όμως να χειρουργούνται τελικά στο Παγνί και το Βενζέλιο. Ενώ σε ό,τι αφορά στα έκτακτα, καθημερινά οι γιατροί καρδιοχτυπούν για να μην συμπέσουν δύο έκτακτα περιστατικά ταυτόχρονα, τη στιγμή που λειτουργεί ένα μόνο χειρουργικό τραπέζι.